Απόψε το βράδυ θα ήθελα σαν συνέχεια και αυτόν που είπα προηγουμένως, που ήρθατε βέβαια εκτός προγράμματος όπως τα λέγαμε, να απαντήσω πάλι σε ορισμένες πτυχές που έχουν ερωτήματα δίθεν ευλογοφανή, τα οποία ασφαλώς θα ωφελήσουν και τους υπολείπους, διότι εκτός βέβαια ορισμένων που έχουν τοποθετήσει σωστά το θέμα της σωτηρίας και το πώς θα πρέπει να πολιτεύεται ο άνθρωπος επάνω στα θέματα αυτά της πίστεως, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ακόμη, παρότι ζητούν πολλά χρόνια στα δρανία αυτά και σε άλλα, δεν έχουν κατορθώσει να έχουν γεμίσει και να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ανάλογη απάντηση να δώσουν και στον εαυτό τους που γεννάται κάποιο πρόβλημα, αλλά και σε κάποιον άλλον. Μέσα σε αυτά τα οποία ενίοτε τοποθετούνται εδώ, ορισμένα τα βγάζω στην άκρη και όπως τα γνωρίζετε δεν έχουν την απάντηση. Δεν τα πετώ όμως. Και κάποτε θα ήθελα σε αυτά να απαντήσω, που μπορούσα γενικότερα να ωφελήσω. Απόψε λοιπόν το βράδυ, ανέσυρα από αυτόν τον κατάλογο, μερικά από τα ερωτήματα αυτά, τα απλά που φαίνονται, αλλά είναι σύνθετα για ορισμένους και άλυτα όπως τα λέγαμε, προκειμένου να μην πω δικιά μου γνώμη, διότι το να απαντήσω εγώ έτσι πρόχειρα θα πει ότι αυτό είπε ο Παναγόπουλος. Και ποιος είναι ο Παναγόπουλος που μπορεί να έχει γνώμη ορθή επάνω στο θέμα αυτό. Δεν είναι έτσι. Κοίταξα να επιστρατεύσω γνώμες αγίων ανθρώπων επάνω στα θέματα αυτά που πιθανόν και άλλους να απασχολούν. Διότι πολλές φορές τις απαντήσεις αυτές και στα ερωτήματα αυτά βρίσκουν και άλλοι τις λύσεις ειδικών των προβλημάτων. Από αυτή λοιπόν τη σειρά των ερωτήσεων, να μου επιτρέψετε να φέρω ορισμένα απόψε υπόψη. Πρώτη ερώτηση. Είναι αμαρτωλός. Πώς να σωθώ? Είναι βέβαια απλό το ερώτημα, αλλά θέλει κάποια απάντηση. Απαντήσεις δίνονται πολλές. Άλλος υποδεικνύει αγαθοεργία. Άλλος υποδεικνύει μετάνοια. Άλλος υποδεικνύει συμπαράσταση στον πόνο του άλλου. Να επισκέπτεσαι τον ασθενή. Να αρχίσεις να ανησέβεις που δεν ανησέβες. Να προσεύχεσαι. Να πιστέψεις. Είναι διάφοροι τρόποι που υποδεικνύονται. Εγώ παίρνω έναν τρόπο, τον οποίο τον έχει ο Θείος Χρυσόστομος. Και λέει για τον άνθρωπο ο οποίος, ναι μεν πιστεύει στο Θεό, αλλά είναι αμαρτωλός. Τι πρέπει να κάνει? Δεν υπάρχει άλλη οδός της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Μην αναζητείς άλλο δρόμο. Και μην φροντίζεις με κανέναν τρόπο άλλον, πλάγιον δικών σου, της λογικής σου, του κόσμου, να καλύψεις αυτή σου την ασθένεια. Και λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτό. Αμαρτωλός εις, αυτός απασχολεί. Ορίστε, πρόσελσε εις την εκκλησία. Μην πας στη θάλασσα να τα πεις στα 40 κύματα. Ούτε να πάει να σηκώσεις αρία να τα ξεπάεις από κάτω. Ούτε να σηκώσεις τα χέρια σου επάνω στον ουρανό. Πρόσελσε εις την εκκλησία. Πρόσπεσον, κλάψον. Εις την εκκλησία. Έξω της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ό,τι θέλει ας κάνει ο άνθρωπος. Η εκκλησία είναι το ταμείο της άρητος. Και δια της εκκλησίας ο Χριστός σώζει τους προσερχομένους. Εάν ανοίξει κανείς
στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, θα βρείτε εκεί το εξής. Και ο Κύριος προσθέσεται τους σωζωμένους εις την εκκλησία. Αυτοί που ευαυτίστηκαν, τον παραδέχτηκαν, τους προσθέσεται στην εκκλησία. Γιατί? Για την περαιτέρω νοσηλεία του. Διότι σαν άνθρωποι θα ξαναρρωστήσουν. Και είχαν ανάγκη των ιατρών και των φαρμάκων της εκκλησίας. Και τα φάρμακα υπάρχουν στα μυστήρια της εκκλησίας και οι ιατροί είναι οι ιερείς, ο κλήρος της εκκλησίας. Με οποιοδήποτε τρόπο έξω της εκκλησίας, ο άνθρωπος δεν σώζεται. Πολλοί βέβαια πιστεύουν ότι η εκκλησία έχει πλανηθεί, διότι κάποιος ιερεύς δεν στέκεται καλά. Ότι η εκκλησία είναι έρημος χάριτος, διότι κάποιος αρχιερεύς δεν κάνει ό,τι πρέπει. Έχει μεγάλο λάθος. Η εκκλησία, εάν δεν κηρύξει αίρεση, δεν έχασε τον συγχάρη και δεν έχασε τη δύναμη που ιατρεύει. Ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό λέγει το εξής. Κάλλιον πλανόμενος μετά της εκκλησίας, παρά ακριβολογών έξωθεν αυτή. Τι θέλω να πάω εδώ εκεί, εγώ ακούω από το ραδιόφωνο. Είμαι καλύτερος εδώ. Δεν μου χρειάζεται η εκκλησία τέτοιος που είναι ο παπάς, τέτοιος που είναι ο δεσπότης, τέτοιος που είναι ο κλήρος. Έχει λάθος. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει να προσθέσει την εκκλησία, να προσθέσει, να ζητήσει γνώμη, να κλάψει. Για τις αμαρτίες. Οι μαρτές. Εξομολογήσου το ιερί του Θεού. Τον άνθρωπο, τον επιτετραμένο που έχει ο Θεός. Δια του οποίου ο Θεός, ο Χριστός δηλαδή, σε καθαρίζει, σου συγχωρεί τα αμαρτία. Διότι δεν συγχωρεί ο κλήρος τα αμαρτία, τα συγχωρεί ο Χριστός δια του κλήρου τα αμαρτία. Διότι αν θα έχετε προσέξει, λέγει ο ιερέας όταν ο άνθρωπος έρθει ο αμαρτωλός και πει «Πάτερ, τι μαρτών, έκαμα αυτό και αυτό». Ναι, γονάτι. Μετανοεί, γονάτι. Τι Κύριε, αμέσως μεταβιβάζει. Όχι εγώ, όπως λένε οι καθολικοί, τι Κύριε, όσοι είπα, όταν ανέστης το βράδυ εκείνο, το υπερό στους μαθητάς, που τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μιλικήν αυτήν χάριν του δεσμού και λύη. Τι λοιπόν, ως της είπα. Ως αταν δέσετε επί της γης δεδεμένα και ως αν λύσετε λελειμμένα, λύσε και τους δήλους του τύπου. Χριστός είναι αυτός ο οποίος λύει τα αμαρτία και αφήνει τα αμαρτία και καθαρίζει τα αμαρτία. Όχι ο ιερεύς. Δέσε το καλά στο νου σας αυτό. Όχι ο ιερεύς. Ο ιερεύς είναι όργανον. Είναι εργαλείο στα χέρια της χάριτος. Κανένας να μην δεσμευτεί ποτέ του από σκέψεις αντίθετες και δεν φτάσει μέχρι το ιερί του Θεού που λέγει εδώ. Οι μάρτες λοιπόν, εκτομολογήσου το ιερί του Θεού τα αμαρτίας. Υπέ εντάφτα, εδώ να τα πει. Την περιμένει να αριθμίσει εκεί. Επως ορισμένη, ανθρώπους τους που μπορούσαν να του βοηθήσουν στον κόσμο τούτον με ένα ευχέλαιο, με μία μετάνοια και εκτομολόγηση, με μία θεία κοινωνία, δεν το έκαμαν. Να μην τους φοβήσουν δήθεν. Και τους έστειλαν διπλωμένους για την κόλαση. Και έπειτα κάνουν αρχιερέα, έπειτα κάνουν μνημόσυνα να πείσουν να του βοηθήσουν. Τώρα, εδώ, εντάφτα, είναι μη εκεί υπό μυριάδων αγγέλων και ανθρώπων ευθυνόμενος ελεγχθείς. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι ντρέπονται. Πού να τα πω. Ντρέπουμε να τα πω. Όταν τα έπρατε δεν τα εντρεπόσουν. Γιατί τώρα ντρέπεται. Η ντροπή είναι όταν τα πράττουμε. Όχι όταν πρόκειται να απαλλαγούμε. Αυτό δεν πρέπει να είναι ντροπή. Σατανάς είναι τεχνίτης όπως σας έχω πει κάποτε. Που είχε πάει απ' έξω σε ένα εκτομολογητήρι και έδινε κάτι στους ανθρώπους. Και όταν ο ιερεύς τον εδέσμωσε και του λέει τι κάνεις εκεί, τι δίνεις εκεί, λέει κάτι τους δίδω. Τι τους δίδω. Τους δίδω λέει την εντροπή.
Τους την είχα πάρει γρηγορότερα για να αμαρτήσουν και τώρα τους τη δίνω να ντραπούνε, να μην τα πούνε σε σένα, να ξαναμείνουν σε μένα. Και εδώ τους πολλοί άνθρωποι δεν το λαμβάνουν σοβαρός υπόψη αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέει εδώ, πρόσεξε. Εκτομολογήσου το ιερί του Θεού τα σαμαρτία σου, υπεεντάστα ή να μη εκεί υπομοιριάζων αγγέλων και ανθρώπων εστινόμενος ελεύθερος. Και κάνει και μάλιστα ένα συλλογισμό και λέει, υπέμει, τι εστί κάλλιον, όδε εν τη εκκλησία το πνευματικό σου πατρί μόνο, θα τα μάθει ένας άνθρωπος, ξέρετε, και αυτοί έχουν χάρη Θεού. Και ξεχνούν μόλις βγεις έξω από το εξομολογητήρι. Διότι, εάν οι άνθρωποι αυτοί εναποθήκευαν κατά κάποιον τρόπο όλα τα στραβά και τα ανάποδα τα δικά μας, όλες οι διαβολές τις δικές τους, θα την έχουν τρελαθεί. Αλλά τους ευλογεί ο Θεός και τα ξεχνούν. Και καν ξέρουν όταν βγουν από το εξομολογητήρι, έστω και αν εξομολογήσουν 100. Με χίλιες δυο αμαρτίες παράξενες. Σε ευλογεί. Τι είναι λέει προτιμότερον. Υπέμει. Τι εσύ κάλλιον. Όδε εδι εκκλησία το πνευματικό σου πατρί μόνο. Τι εκεί επί το σου των μοιριάδων δημοσίαζεται. Θα ξεσκεπαστεί εκεί. Γιατί όσο και να θέλουν να φυλαστούν. Δεν θα φυλαστούν. Θα ξεσκεπαστούν. Είναι προτιμότερο λοιπόν εδώ. Αν πει στην πραγματικότητα ότι θέλει να σωθεί. Ο μοναδικός λοιπόν τρόπος είναι, πέρασε, μετενόησε, πήγαινε στην εκκλησία, βρες έναν κάποιον που θα μπορείς να συνονοηθείς και βρες έναν τρόπο να εξομολογηθείς καθαρά και επέστρεψε στην εκκλησία και μείνε εν την εκκλησία. Μείνε εν την εκκλησία. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς ο Χριστός δεν τον πήρε να τον πάει στο καφενείο. Τον πήρε και τον πήγε το πανδοκείο. Τον παρέδωσε το πανδοκείο, του άφησε 2 δινάρια και του είπε θα ξανάρθω. Επιμελήσου το και θα ξανάρθω εγώ. Είναι ολόκληρο η ένσαρκος οικονομία και ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο περιπεσόν του ληστάς είναι ο άνθρωπος. Οι ληστές είναι οι σατανάδες. Μηθανή την χάνοντα που του εθώνευσαν την ψυχή, τον απέκοψαν από τον Θεό, τον φέρισαν τη ζωή της ψυχής και του άφησαν το σώμα. Ο Σαμαρίτης είναι αυτός που ήρθε και τον πήρε στον ώμο του, την ανθρωπίνη φύση που δανείστηκε από τον άνθρωπο δια της Θεοτόκου και την έφερε την αγίασε και την έφερε στο πανδοχείο. Το έλεον που έκανε το λάδι, το αίμα του που έδωσε είναι ο ίδιος. Ο πανδοχεύς είναι ο κλήρος του. Τα 2 δινάρια είναι η γραφή και η παράδοση. Δεν είναι μόνο η γραφή που λένε οι Προτεστάντες και η παράδοση, η φώτιμος της γραφής και η παράδοση. Τα 2. Και όπου προσδαπανήσεις, όπου σιδρώτα, εγώ θα φύγω. Και πάλι είναι ελεύθερο και θα σε πληρώσω ό,τι κάνει. Εκεί θα σωθεί ο άνθρωπος. Και ο καθένας από εμάς που περιπτύχει στους ληστάς, τους σατανάδες και τον ελκώνουν εις την ψυχή, εκεί θα πάνε να βρουν την ιασή του. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή συνταγή. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Αν από αυτό το δρόμο δεν περάσεις, από οποιονδήποτε άλλο δρόμο και αν περάσεις, δεν πρόκειται να τερματίσεις. Από εκεί. Διότι πλέον η χάρη θα σε αναλάβει. Θα σε βοηθήσει. Η χάρη θα σε δυναμώσει τόσο που τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά. Αυτά που δεν μπορούσε θα τα μπορείς τώρα. Όχι με τη δικιά σου δύναμη, πάντοτε με την χάρη, όπως θα λέγαμε. Συνοπτικά απαντώ όπως βλέπετε. Άλλωστε περί μετανοίας εκτομολογήσεως έχουμε κάνει 6 ολόκληρες ομιλίες, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, και έχουμε και ειδικό βιβλίο και με 600 αμαρτήματα κατάλογων μέσα. Ώστε μπορεί να βοηθηθεί όποιος θέλει. Μια άλλη ψυχή έχει την εξής ερώτηση. Ο Κύριος όλους τους έσωσε εις τον άδειν που εκατέβει. Και είναι ερώτημα πολλών. Διότι παρασύρονται από ορισμένα τροπάρια της Εκκλησίας που λέγει ότι πάντες έφυγαν από κάτω.
Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει το εξής. Ουδένα άνθρωπον έσωσε ο Χριστός εν το Άδη, προσέξτε τη λεπτομέρεια, μη όντα και επιθυγής άξιος σωτηρία. Πέντε λόγια, απάντηση σε 100%. Κανένας άνθρωπος δεν ζωοποιήσει εις τον Άδη και σε δυνή μας η ζωή χαριστάμενα, ο οποίος δεν ήταν άξιος από εδώ, από τη γη. Αυτή η σωτηρία. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Εάν επρόκειτο να σωθούν όλοι και τους έσωσε όλους, προσθεί το κήρυγμα. Δεν εκατέβηκε η κήρυξη σαν φυλακή πνεύματα. Εγώ κινείτο αυτή την ώρα. Δηλαδή, όποιος θέλει ακούει και όποιος δεν θέλει να ακούει. Αυτό τούτο έγινε και εκεί. Βέβαια, επεκτείνεται η ερώτηση σε ορισμένους, γιατί υπάρχουν παρενθέσεις. Ήταν δυνατόν τώρα να μην τον ακούσουνε στην κόλαση που ήσαν. Και ποιος είπε ότι ήταν στην κόλαση. Υπήρχε κόλαση στην Παλιά Διαθήκη. Και παράδεισος. Άδης υπήρχε. Που και οι δίκαιοι και οι άλλοι και σαν μαζί. Μετά του Κυρίου την αίρεση άνοιξε ο παράδεισος και ισχύρισε πρώτος ο ληφτής, όπως ωραιότατα η βυζαντινή αγιογραφία μας την θυμίζει και μας οδηγεί. Όλοι μαζί, όπως εδώ, όλοι μαζί, όσοι ήθελαν τον εδέχτησαν, έτσι και εκεί, εν πνεύματι, όλοι μαζί, όσοι ήθελαν τον εδέχτησαν. Γι' αυτό λοιπόν, οι μη καλοπροαίρετοι άνθρωποι επί της γης δεν ωφελήσαν τίποτα εκεί κάτω. Κυρίσαν και κάτω και αδιάφοροι. Γι' αυτό ωραιότατα το λέγει εδώ. Ουδένα άνθρωπον έσωσε ο Χριστός εν το Άδη, μειώντα και επί της γης άξιο σωτηρία. Είναι του Θείου Χριστοστόμου αυτό που σας λέγω. Μη δεν πρέπει να σπέβδουμε ποτέ μας να έχουμε γνώμες επάνω στα θέματα αυτά. Είναι του Θεού δουλειές. Και δεν ξέρουμε εμείς τι είναι τρόπο. Ο Χριστός εκατέβη και εκήρυξε σαν φυλακή πνεύματα. Έμεινε κάτω 33 ώρες. Όσα χρόνια έζησε εδώ με σάρκα, τόσες ώρες έζησε εκεί με πνεύμα. Όσα χρόνια έζησε εδώ στους σαρκικούς ανθρώπους, τόσες ώρες έμεινε εκεί στους πνευματικούς ανθρώπους. Διότι από τις 3 το απόγευμα την 9η ώρα της Παρασκευής μέχρι τις 12η τη νύχτα άμα τη ηλεκτροφωνία, όπως αναφέρει στις Αταγές των Αποστόλων που έγινε η Ανάσταση, είναι 33 ακριβώς ώρες. Εμείνησε σε αυτούς και όσοι τον εδέχτησαν και τις ετισμήμασης ζωή χαριστάμενος. Αυτούς όμως οι οποίοι πράγματι ήταν άνθρωποι. Δεν εδυσκολεύτη και φιλοσόφους να σώσει και άλλους να σώσει, αρκεί που τον εδέχτησαν. Υπάρχει μάλιστα, έχω διαβάσει στα συγγράμματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιώρητου, ότι ο Σωκράτης εκατηγορείτο κάποτε από κάποιον εδώ για διαφόρους λόγους, για απιστίες, για τέτοια πράγματα και ότι εκολάστη και του παρουσιάστηκε κατόναρα. Και του λέει, αδελφέ, γιατί κολλάζεσαι? Εγώ του λέει, έλυσα προ Χριστού. Δεν ήξερα. Και πάλι έγραψα, λέει, για τον Χριστό. Και πάλι οδηγεί την, λέει, από τον Θεό και έγραψα δια των Χριστών. Ότι αν δεν έρθει κάποιος, θα μείνετε κοιμισμένοι στην αμαρτία, αν δεν έρθει κάποιος για να μας σώσει. Και όταν κατέβει, λέει, στον Άδη, εγώ τον πίστεψα, λέει, και είμαι σωσμένος. Γιατί αμαρτάνεις, αδελφέ? Μάλιστα. Πιστεύουμε μην να βάλουμε τους βαθμούς μας. Άμα υπάρχει καλοπροαίρετος άνθρωπος, πάντοτε υπάρχει περιθώριο σωτηρία. Να φοβόσαστε από τους κακοπροαιρέτους ανθρώπους, από τους εγωιστάς που τα ξέρουν όλα. Εγώ τα έχω διαβάσει αυτά, τα ξέρω. Είχα καλογρεάθια, είχα παππού, ξέρω εγώ τι, είναι από παπαδός εγώ, με μελετημένος κλπ. Αυτό να τον φοβάσαι. Όταν λέω να τον φοβάσαι, όχι μήπως χειροδικείς εναντίον σου, ότι θα πάει χαμένος δηλαδή. Αυτό να τον φοβάσαι. Διότι η αμαρτία δεν δυσκολεύει τον Χριστό. Ο εγωισμός δυσκολεύει τον Χριστό. Και το είπε σαφώς. Και λώνε και υπόρνε, προάγουν στην ημάς του βασιλεία των ουρανών.
αυτές που λέμε κολλασμένες εδώ στην οδό Αθηνάς και λοιπά και κάτω στα στενά, μπορεί να τις βρούμε μπροστά. Αν βρεθεί άνθρωπο να τις βοηθήσει να μετανοήσουν από εμάς ή από ορισμένους άλλους που δεν είναι στα χάλια αυτά τα λεγόμενα, αλλά είναι σε χάλια άλλα εγωιστικά μαζί με τον Σατανά. Γιατί ο ένας βάλεται στη σάρκα και ο άλλος βάλεται στο πνεύμα. Και διαφέρει όσο η γη από τον ουρανό και όσο η ανατολή από τη δύση μια αμαρτία η πνευματική της αρχικής. Ναι. Έτσι λοιπόν είναι η απάντηση για την περίπτωση αυτή που υπήρχε το ερώτημα. Ένα άλλο πάλι είναι το εξής. Ρωτά κάποιος και λέει, θέλω να γίνω κληρικός να σώσω τον κόσμο. Φτάνουμε μια επιθυμία μέσα μου. Η απάντηση είναι, σε κάθε σου επιθυμία αγαθή, φρόντιζε να εξετάζει ποιος είναι αυτός ο οποίος σε υποτιμεί. Γιατί πολλές φορές και ο Σατανάς βοηθάει τον άνθρωπο για αγαθοεργία, για ορισμένα πράγματα, για νηστεία, για πονικλησία, για αγρυπνία, για τέτοια πράγματα που είναι με απότερον σκοπό του εγωισμού και της πτώσεως παρακάτω. Δηλαδή, σε βοηθάει εδώ, σου δίνει κράτο για να σε πιάσει έπειτα από 5 χρόνια, από 10 χρόνια. Έχει την υπομονή. Εάν θα εξεταστεί γενικότερα το θέμα, είναι αγαθόν αυτό που ζητάς. Αν όμως αυτό που ζητάς συνοδεύεται από δύο κλήσεις, με γιώτα και με ήττα. Εάν έχεις εσύ την κλήση και αν σου κάνει και αυτό την τιμή να σε καλέσει. Διότι αναφέρει στον προφήτη Ιερεμία το εξής. Τι εσύ όσοι διηγείτε τα θαυμασιά μου, ποιος έβαλε εσένα, ποιος έκαλεσε εσένα. Μα για καλό πάω. Δεν σε θέλω. Δεν μου κάνει. Διαβάστε, αν θέλετε, ένα παράλληλο αυτού που υπάρχει στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου στο τέλος. Πολλοί λέει επίστεψαν εις αυτόν για τα θαύματα που είδαν. Όμως ο Κύριος δεν τον εμπιστεύεται, διότι ήξερε τι υπήρχε μέσα σε αυτούς. Θα πιστεύσαν, ήρθαν οι άνθρωποι. Τίποτα, ας ήρθαν τώρα. Θα φύγουν αύριο. Και ο Θεός, ο οποίος φύγεται η σωτηρία του ανθρώπου, δεν τον δέχεται. Καλό πράγμα κάνει, αλλά δεν είναι η δικιά μου η κλίση. Άλλος σε βοηθάει, άλλος σε σπρώχνει για να σε ρίξει σε εγωισμό και ούτω κάθεξης. Εάν δεν θα εξεταστεί η ζωή των Αγίων ανθρώπων και γενικά αυτών που μπήκαν στον κλήρο και με τον παράδοξο τρόπο που μπήκανε, θα βρούμε ότι κανένας σχεδόν δεν πήγε θεληματικά. Μόνο. Δεν το είπε δύο. Μάλιστα όταν πληροφορούνται ότι πρόκειται κάτι τέτοιο να τους κάνουν κληρικούς. Διαβάστε το Μέγα Βασίλειο. Διαβάστε το Θείο Χριστόστομο. Να είδε τι έγινε. Έφευγαν στην έρημο οι άνθρωποι για να μην τους. Όμως τέλος έκαναν υπακοή στην εκκλησία. Διότι αν πάρουμε παραδείγματι του Αγίου Νικολάου την περίπτωση. Οι άνθρωποι, γενικά εκεί ο κλήρος, απασχολείται με ποιον θα αναδείξουν αρχιερέα. Τους απασχολούσε. Δεν μπορούσαν να βρουν τον ενδειγμένο. Και ο Κύριος, τον πλέον σεβαστόν της συντροφιάς, παρουσιάζει το βράδυ και του λέει, μη ζαλίεστε, μην πόνο κεφαλάτε. Αυτόν που θα έρθει το πρωί στην εκκλησία πρώτος να ανάψει κερί, που θα τον λένε Νικόλαο, αυτόν πάρετε να κάνετε αρχιερέα. Πράγματι είχε την καλή αυτήν. Συνήθεια ο Άγιος του Θεού να περνάει από την εκκλησία, να ανάβει το κερί του, να προσέφερε και έπειτα να πηγαίνει στη δουλειά του. Και πέρασε. Αυτοί περίμεναν ποιος θα μπει. Μόλις μπήκε τον κάλεσαν. Πώς σε λένε παιδί μου? Νικόλαο λέει. Έλα. Και τον έβαλαν. Και τον έκαναν. Και έγινε. Ε? Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες. Ο άνθρωπος που το επιδιώκει μόνος του και δεν έχει ελέγξει αν αυτή η δέχτης, αν αυτή
η πρόθεσή σου δεν είναι εκ Πνεύματος Αγίου, να το προσέξει, είναι κίνδυνο θάνατο. Να μην το επιβιώσει. Επάνω σε αυτό βρήκα το εξή, το οποίο ανήκει στο Μέγα Βασίλειο. Είναι από τις διαταγές. Τώρα έχετε πιδάλιο, θα το βρείτε 275 σελίδα. Αυτό θα διαβάσω τώρα. Λέει με απλά λόγια το εξή. Όποιος ασκητή ή καλόγερος αγαπά και ωραίγεται να γίνει κληρικός και να ιερωθεί ή να γίνει ηγούμενος και προστάτης εις τους άλλους προκειμένου να τους σώσει, διαβολικών νοσή νόσημα και φυλαρχίας έγκλημα. Διαβολική αρρώστια λέει έχει αυτός και φυλαρχίας έγκλημα, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Καλό λοιπόν πράγμα κάνει. Αλλά εξήτασέ τον είναι καλό. Διότι όπως λέγει ο ίδιος, το καλό ου καλώνει εάν μη καλός γέννησε. Πολλοί μας θα ενθυμίστε έναν γέροντα, τον πατέρα Ιερώνυμο στην Αίγινα. Και πολλοί θα τον είχαν επισκεφτεί και πολλά θα είχαν ακούσει από αυτό. Εγώ ήκουσα επάνω σε αυτό το εξής κάποτε. Πήγα ένα πρωινό να τον επισκεφτώ, να ακούσω λόγια του Θεού, γιατί ήταν πράγματι φωτισμένος άνθρωπος. Μόλις μπήκα μέσα, με κάθισε εκεί, έτσι με τον τρόπο που είχε. Κάθισε Δημητρό, υπό τα παράξενα που συμβαίνουν. Τι κάθισε ο Δημητρός λοιπόν, να ακούσει τα παράξενα. Είδε μια κυρία που έφευγε τώρα. Εγώ δεν την είχα δει, έφυγε από άλλη πόρτα ως φαίνεται. Λέει αυτή η κυρία. Λέω, δεν την είδα εγώ πάτε. Καλά, καλύτερα που δεν είδες να πω, ελεύθερα. Έτσι θα έλεγε ανατολίτικα. Έχει παιδί, κάνει παπά. Λέει, πάτερ, κάνω παιδί παπά. Εσύ παιδί δικό σου, πού κάνει παπά. Λέει, στην εκκλησία λέει θα το κάνω, λέει πάτερ. Και εκκλησία τι είναι. Παπά η εκκλησία είναι. Για είναι Θεού. Ρώτησε Θεό αν θέλει παιδί δικό σου παπά. Έχω τάξη, θα το κάνω παπά. Εσύ φροντίζει, εφόσον θέλει, γίνει παπά, μη φάξει δοτόπουλο, μη φάξει κουλί. Γίνει τύπη Θεού. Αυτή η δική σου δουλειά είναι. Εάν γίνει παιδί παπά, είναι ο κίνδυνος. Πάντα σωστά πράγματα. Εσύ, πρόσεξέ το, φύλαξέ το. Αν το καλέσεις ο εκείνος, τότε γίνει παπά παιδί. Άμα όμως δεν το καλέσει εκείνο, γίνει διαβόλου παπά παιδί. Καταλάβατε, έτσι είναι. Θέλει τόσο στον κόσμο εσύ, έχει εγώ, περισσότερα από ό,τι θέλει αυτό, ε. Η δουλειά μας δεν είναι αυτή, αδελφό. Η δουλειά είναι, Κύριε, αν εσύ βλέπεις ότι μπορώ κάπου να διακονήσω και να μην γίνω αιτία, να βλασφημηθεί το όνομά σου και να χαθούν ψυχές, και να μην χαθεί και η δικιά μου η ψυχή, εσύ οικονόμησες. Εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου άσχησε. Άλλο πράγμα, ο άνθρωπος να έχει τον εγωισμό, να θέσει τον εαυτό του, να κυδαιμονεύσει και μάλιστα να κρεμάσει το λαιμό του. Αναγνώριζαν οι παπάδες, τι είναι αυτή η προσωπή από το πετραχύλι τους, δεν θα το φορούσανε πολύ. Αλλά δεν το γνωρίζουν. Δεν το άκουσαν, δεν το έμειξαν, δεν το πρόκειται. Γι' αυτό και ορισμένοι, παρά τα διαταγμένα, αλλά ταπεινόφρονα άνθρωπον. Και συμβαίνει αυτό. Διότι κανένας εκτός των αιρετικών, οι οποίοι είναι γελασμένοι, κανένας εκ των Ορθοδόξων, δεν πιστεύει ότι είναι σωσμένος. Αδιαφόρος αν τον σώσει ο Κύριος. Αυτός αφ' εαυτού του δεν αφήνει να περάσει από το νου του ότι είναι σωσμένος. Εργάζεται για τη σωτηρία του, προσέχει για το θέμα της σωτηρίας του, τα πάντα κάνει, αλλά αν θέλει με σώσει. Αν θέλει. Δεν είναι δικό μου, δικό του είναι το σπίτι. Αν θέλει με βάζει μέσα. Αυτό το πνεύμα
Και αν μάλιστα σκεφτεί κανείς εκείνο που λέει ο Παύλος, ο δίκαιος λέει μόλι σώζεται, μόλι. Ο διαπήρως. Εμείς λέει πού θα πάμε. Δεν ακούτε τώρα αυτούς που μετράνε τα έργα τους, που είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Διότι ανήκουν σε σωματεία και λοιπά και έχουν τη γνώμη θα σωθούν. Ή διότι είναι σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή διότι φτιάξανε κάποια εκκλησία ή βοηθήσαν δύο κύριες και ένα ορφανό. Ή δουλεύουν στο σπίτι γαλήνης και ταΐζουνε τους γέροντας και λοιπά. Δεν θα σωθούν. Αυτό δεν προϋποθέτει σωτηρία. Σωτηρία είναι ορθή πίστης, ταπείνωσης και σχέση με την εκκλησία. Μετάνοια, εξομολόγηση, διακοινωνία. Αυτά σωζούν. Τα υπόλοιπα που θα τα κάνουμε είναι καρποί ενός δέντρου που είναι καλώς εμβολιασμένο και εμφυτευμένα μέσα στην εκκλησία. Το απομυζά από αυτόν τον Χριστό. Αυτά δεν γίνονται, σωτηρία δεν υπάρχει. Γιατί συνείδησα κάποτε μια πλουσία κυρία, την οποία ήθελε να τη βοηθήσω να εξομολογηθεί και μου λέει: εγώ έχω τακτοποιήσει το θέμα της ψυχής μου, κύριε Παναγόπουλε. Γνωρίζετε ότι εγώ έχω φτιάσει τον Άγιο Νικόλαο και εκκλησιάζονται άνω των 300 ανθρώπων. Είχε φτιάξει τον Άγιο Νικόλα και εκκλησιάζονται 300, αυτή έμεινε. Και αναγκάστηκα να τη πω το εξής. Ενόμισα, δεν ξέρω Θεό τι έχει οικονομήσει, την έχω χάσει. Είναι 20 χρόνια υπόθεση. Μπορείτε να μου πείτε, κυρία, δεν σας λέγω το όνομα, κυρία μου, τι έγιναν οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό. Τι θέλετε, λέει, να μου πείτε. Είναι απάντηση σε αυτό που μου λέτε. Τι έγιναν οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό. Εφτιάξανε Κιβωτό οι μαστόροι, σωθήκανε ζώα, σωθήκανε φίδια, σωθήκανε βουβάλια, σωθήκανε λύκοι, αλπούδες κλπ. Και οι μαστόροι εφλήγησαν. Αυτό σε περιμένει, τι λέω. Το λέω εγώ, ο μικρός Παναγόπουλος. Πρόσεξε το αυτό που λέω. Τι έχει κάνει, δεν ξέρω. Ούτε ξέρω αν υπάρχει, δεν ξέρω τίποτα. Πού υπάρχει, δεν ξέρω. Το να φοβάται λοιπόν το άνθρωπο τον θάνατο είναι αγαθόν. Αλλά πώς τον φοβάται και γιατί τον φοβάται. Είναι δύο τρόποι που μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο. Και τους λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Γιατί σας είπα από την αρχή, κάθε τι θα το πιστώσω με γνώμη Αγίων ανθρώπων, ώστε να έχουν κάποιο αλάτι, κάποιο βάρος, να μην είναι του Παναγωπούλου. Ακούστε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δηλία με θανάτου εστίν, ιδίωμα φύσεως εκ παρακοής προσδυνόμενο. Λόγω της παρακοής, λόγω της αμαρτίας, υπάρχει αυτή η δηλία στο θάνατο. Τι θα γίνω. Είναι φυσικό πράγμα λέει αυτό. Τρόμο δε θανάτου εσύ αμετανοήτων θεσμάτων τεκμήριων. Άλλο να φοβάσαι και άλλο να τρομάζει. Το φοβάσαι, φοβάσαι. Αλλά το να τρομάζει και να αλλάζει όψη σου όταν σου μιλάνε για θάνατο, είπα να πει ότι έχει αμετανόητες αμαρτίες και ατακτοποίητες. Αυτές είναι που σε ελέγχουν και αυτό φοβάται το δικαστήριο. Είναι λοιπόν δύο ειδών αδελφέ ή αδελφοί, δεν ξέρω τι είσαι. Οι φόβοι του θανάτου. Είναι ο φυσικός που και δάκρυ δημιουργεί, όχι μαλλιοτράβημα, αλλά είναι και ο άλλος θάνατος που τρέμει. Τρενώ και οδύρωμαι. Τρέμεις, διότι ο θάνατος λέει ο τρόμος δε θανάτου εσύ αμετανοήτων θεσμάτων τεκμήριων. Απόδειξη ότι έχεις αμετανόητες, ανεξομολόγητες, ατακτοποιητές αμαρτίες. Είτε σαρκικές, είτε κοσμικές, είτε συμφοροδολογικές, υπάρχουν αμαρτίες. Υπάρχουν εκκρεμούν λογαριασμοί, γι' αυτό τρομάζει. Δηλαδή, έχει θέση εδώ εκείνο που λέγαμε κάποτε, που όταν ομιλούσε ένας τεραπόστολος σε κάτι ανθρωποφάγου και ήκουσαν αυτοί ότι θα γίνει ανάσταση και θα σηκωθούν όλοι κλπ. Ένας πετάχτηκε σαν σούστα. Αδύνατον λέει, δεν πρόκειται να γίνει ανάσταση. Και τον ερώτησαν γιατί. Δεν γίνεται λέει, δεν γίνεται. Πιο κάτω προχώρησε λέει τον, δεν γίνεται ανάσταση. Και του φάνηκε περίεργο και τον άλλον γιατί δεν θέλει να γίνει ανάσταση, γιατί δεν είναι καλό η ανάσταση. Γιατί λέει αν αναστηθεί, όλο το κόσμο το έχω φάει, εγώ λέει τι θα γίνω. Αυτό τούτο συμβαίνει και σε αυτόν. Και στην περίπτωση αυτή του φόβου αυτού, αυτό τούτο συμβαίνει.
ώστε υπάρχει φόβος και εκφύτασε το φόβο. Γιατί φοβάται? Ότι είναι λογαριασμοί του εκκρεμών. Έχεις αδικήσει, έχεις βλάψει, έχεις κλέψει, έχεις επιτορεύσει άδικα, τα έχεις τοποθετήσει κλπ. Έχεις αμετανόητες, ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και φοβάσαι από αυτό. Ή φοβάσαι το φυσικό φόβο που ποιος μπορεί να πει είναι παλικάρι μπροστά στο θάνατο. Που πρέπει από ταπείνωση να τον έχει αυτόν τον φόβο. Να τον έχει. Διότι δεν αξίζω, Κύριε. Δεν αξίζω. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση που θα μπορεί κανείς να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα ακόμη είναι το εξής που είναι παράλληλο με αυτό, νομίζω. Όχι, συγγνώμη. Ένα άλλο είναι το εξής. Μπορεί να είμαι εντάξει, όπως νομίζω, και στα χρήματα που κερδίζω να μην είμαι τόσο εντάξει. Αλλά τα δίδω και σε φτωχούς. Και ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση θέλω να πιστεύω είναι μια μεγάλη κατηγορία των χριστιανών, οι οποίοι συνάζουν παρανόμο και έχουν τη γνώμη ότι δίδοντάς τα στεν φτωχό, ότι σώζουν και αυτόν και εκείνον που δίνουν, και τον εαυτόν και τους άλλους. Τώρα, ορθά, από τα κλεμμένα, δεν μπορεί να κάνει ελεημοσύνη. Δεν είναι δικά, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Ούτε πολυελαίους να φτιάξεις, ούτε ορφανά να προστατεύσεις, ούτε χείρες να βοηθήσεις, ούτε κλησίες να φτιάξεις. Αυτά είναι κλεμμένα, δεν είναι δικά. Είναι υδρότα σταλνού, νικόπεδο σταλνού, χωράφι σταλνού, αίμα του, ξέρω εγώ τι είναι. Είναι ξένο. Θα το δώσει σε εκείνο που το έχει, που του αρμόζει, που του ανήκει, και αυτό θα το διαχειριστεί να το κάνει ό,τι θέλει. Θέλει να δεν σε έβαλε κανένα, διαχειριστήσει. Να μου κλέψει τα δικά μου και να κάνει πολυελαίες, να κάνει εικόνες ή να κάνει αγαθοεργίες. Ή να βοηθήσει το ορφανό. Πλανά. Αυτό μη σε γελάσει ποτέ στον Σατανά. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τα επιστρέφουν εκεί που τα έχουν πάρει, εκεί που τους αρμόζει, που τους ανήκουν, αλλά τα διαχειρίζονται δήθεν για αγαθοεργίες. Τι αγαθοεργία στην πραγματικότητα δεν σώζει τον άνθρωπο? Και έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να ακουστεί επίσης η γνώμη αυτού πάλι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει: μη λέγε συνάζειν των φτωχών ένεκα, ότι μαζεύω για τους φτωχούς. Δύο γάρ λεπτά την βασιλεία ανηγόρασε. Το δίλεπτο της σύρας λέγει, τη βασιλεία ανηγόρασε. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να μαζέψεις ούτε ένωμα ούτε άδικα. Ήθελε για τους φτωχούς για να τους σώσεις εσύ ή για να σωθείς εσύ. Με δύο δεκάρες λέει, αυτοί εσώθηκαν. Με δύο λεπτά την αγορία, την βασιλεία λέει, ηγόρασαν. Ας το προσέξεις λοιπόν, αν κανείς εξημών απασχολείται με αυτό το θέμα. Και ας σε διαλέξει τα δικά του. Τα ξένα δεν έχει δικαίωμα να τα διαχειριστεί. Έχω δεχτεί πολλές φορές τηλέφωνο. Ανώνυμοι άνθρωποι και ρωτούν στο σημείο αυτό. Τι να κάνω? Θα τα επιστρέψεις σε αυτόν που ανήκουν. Δεν υπάρχει στη συγγένειά του, ούτε αυτή, σε μια αγαθοεργία, το όνομά του. Σε σένα να μην μείνει. Υπάρχει ο ίδιος, θα πάνε στον ίδιο. Μα ντρέπουμε. Τι είναι τα ανώνυμα επιστολή? Επιταγή. Βρες έναν τρόπο να φτάσουν τα θύματα και εξομολογήσου ταυτόχρονα το αμάρτημά σου το πνευματικό. Αν έχεις την δύναμη μάλιστα να του πεις ότι σε αδίκησα, αδελφέ, τότε είναι ολοκληρωμένο. Και σου επιστρέφω, είναι ολοκληρωμένο το έργο τη τακτοποίηση τη αμαρτία. Αν δεν έχει την δύναμη αυτή, δεν σε πιέζει. Δώσ' το πίσω τον ιδρώτα και εξομολογήσει την αμαρτία. Ή γράψε ανώνυμα ότι αυτά είναι χρήματα και κάθε τα οποία σε έχω αδικήσει. Ποιο είναι, μη ρωτά. Χίλιε δύο περιπτώσει υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπο. Γνωρίζω ανθρώπου που αμπαλάρισαν και έστειλαν αντικείμενα στο εξωτερικό που τα είχαν κλεμμένα.
ήθισε είναι της μόδας να κλέβουν από μεγάλα ξενοδοχεία, από μεγάλα εστιατόρια, από μεγάλα ξέρω εγώ άλλα κλπ. Να κλέβουν πιατέλα, να κλέβουν κουταλάκια, να κλέβουν πιάτα, να κλέβουν πετσέτες, να κλέβουν σεντόνια κλπ. Και μεγάλα πρόσωπα, Εγώ ταχυδρόμησα με τα χέρια μου. Το εξωτερικό, πράγματα κλεμμένα τέτοια. Ξέρετε το τι γίνεται μέσα στη ζωή αυτή. Αφρίξετε. Διαλέξετε τι είναι σπίτι σας. Ρούχο είναι. Αντικείμενο άλλο είναι. Βιβλίο είναι. Χρήματα είναι. Τι είναι. Περιουσία είναι. Δώστε την. Μην την κρεμάτε με τα γιον στο λαιμό σας. Να φύγει. Και μην πλανάστε ότι έχετε δικαίωμα εσείς να διαχειριστείτε τον υδρότα του άλλου και το αίμα του άλλου και τα πράγματα του άλλου. Διοντάς τα ελεημοσύνη σε άλλους. Να τα δέχεται το Θεό σας. Έλεον αμαρτωλού, ούλη πανάτω την κεφαλή μου. Έστω κι αν φτιάξεις σανατόριο και τους περιθάλπτους θυματικούς μέσα εκεί δωρεάν, δεν λαμβάνετε υπόσταση το Θεό. Είναι βέληγμα στα μάτια του Θεού. Και θυμόσαστε ένα βράδυ, σας είπα το εξής. Κάποτε ένας μεγάλο επιχειρηματίας και μεγάλο εργοστάσιο δικό του έκανε το τραπέζι σε ένα φίλο το μεσημέρι. Και όταν φάγανε μετά το εστιατόριο, του λέει μπες μέσα. Και τον πήρε με το αμάξι του και βγήκαν έξω της πόλεως και του δείξε από απέναντι μια πτέρυγα που έγινε το μεγάλη. Λέει, του λέει αυτή. Λέει ναι. Εγώ λέει τι φτιάχνω. Τι είναι αυτό του λέει. Φτιάχνω λέει ένα σανατόριο με 100 κλίνες. Μικρό του λέει είναι. Γιατί. Γιατί να έρθουν μόνο με αυτούς που αδικείς του λέει κάτω ή ο σημαντικής στο εργοστάσιο, δεν τους χωράει του λέει αυτό μέσα. Τους βάσταγε τα λεφτά και τους έκανε σημαντικούς και τους έφτιαχνε έπειτα σανατόριο. Ξέρετε πόσα τέτοια παράξενα υπάρχουν στον κόσμο. Και δεν είναι το μοναδικό αυτό το οποίο σας λέγω εγώ αυτή την ώρα. Ένα άλλο, για τα λίγα λεπτά ακόμη, είναι το εξής. Είπατε ένα βράδυ, λέγει, κύριε Παναγόπουλε, ότι ευθυνόμεθα δια του πλησίου μας τη σωτηρία. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο χώνευ. Ο Ιακώβ στην επιστολή του γράφει σαφώς. Ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή αμαρτία αυτό έστει. Ο Ιάκωβος. Τι βγαίνει από αυτό? Ότι αν μπορώ να κάνω το καλό στον συνανθρωπό μου και δεν το κάνω, ότι είναι μου καταγράφεται αμαρτία. Δηλαδή την ημέρα δεν χρεώνουμε όσες αμαρτίες κάνω εξ ευωνήμων. Πλασιμίσω, βρίσω, κλέψω, αθυμάσω, σκοτώσω το παιδί μου, δεν υστέψω, χίλια δύο πράγματα κάνω. Αλλά γράφονται και τι μπορούσα να κάνω. Να πω έναν καλό λόγο, να προλάβω την άλλη να μην σκοτώσει το παιδί της, να μιλήσω του άλλου ότι πρέπει να μετανοήσει, να βοηθήσω να πάει ιερεύ, να βάλω το ταξί, να πάει γιατρός, να κάνω. Ό,τι δεν κάνω τέτοιο, γράφεται αμαρτία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι συνυφάνθη η ζωή μας τη δουλειά, το γραφείο, το δρόμο μια μέρα, το αυτοκίνητο, δεν ξέρω πού, στο σπίτι που μένουμε. Έχουμε υποχρέωση, αν θέλουμε να λεγόμεθα χριστιανοί άνθρωποι, να θέσουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του άλλου. Αν λοιπόν εμείς μπορούμε, μα με ένα βιβλίο, μα με ένα λόγο, μα με χίλιους δύο άλλους τρόπους που υπάρχουν, να τον βοηθήσουμε και δεν το κάνουμε, αμαρτία έχει. Εγώ πολλές φορές το λέγω αυτό. Και εσείς αν θέλετε να το διαβάσετε, θα το βρείτε στον Εζεκίλ, στο γάμα κεφάλαιο 17 και κατωτέρω. Εκεί το καθαρίζει σαφώς. Όταν λέγω στον άνομο ότι θα αποθάνει, θα κολλαστεί. Και εσύ λέει δεν ουθετήσεις τον άνομο, να τον σώσουμε. Αυτός θέλει λέει αποθάνει, διαμαρτύει αυτού, εκ της χειρός του θέλω ζητήσει το αίμα μου. Εσύ θα μου την πληρώσεις. Αν όμως του μιλήσεις του ανώμου, του παρανόμου, του Α του Β που δεν ζει καλά, δεν βλέπει καλά τα πράγματα, δεν τα ενεργεί καλά. Όμως αυτό δεν επιστρέψει εκ της εδώ αυτού του ανώμου. Τότε λέει θέλει, ελευθερώσει την ψυχή. Αυτό θέλει αποθάνει. Θα κολλαστεί, αλλά εσύ ελευθέρωσε την ψυχή. Έκανε το καθήκον σου δηλαδή αυτό που λέμε στην απλή μας γλώσσα. Ο Θεός Χριστός όμως στο σημείο αυτό λέγει το εξής. Υπεύθυνο έκαστο Σιμών εστί, εις του πλησίον σωτηρίας μη εργαζόμενο. Είναι υπεύθυνος, λέει, ο καθένας από μας που δεν ενδιαφέρεται για του πλησίον της σωτηρίας.
και θα δώσουμε λόγο εν εκείνη τη ημέρα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, γιατί πολλοί άνθρωποι με ένα βιβλίο βρήκαν τον δρόμο του, που του στείλαμε εμείς ανώνυμα, με ένα έντυπο που του ενδιέφερε, με ένα γράμμα που του υπενθυμίσαμε ορισμένα πράγματα, του βοηθήσαμε. Και τούτης όμως δεν το έχουμε σοβαρός υπόψη πιάσει αυτό, και πολλοί μας αδιαφορούμε. Κλείς την πόρτα, πάμε μέσα. Θα ανοίξει η πόρτα όμως κάποτε. Και κλειστή αν την έχεις, θα κατέβω από το φουγάρο, θα κατέβω από τα κεραμίδια και θα σε πιάσει και θα με πιάσει από τα αυτή και θα με πάει για λογαριασμό. Και τότε θα συζητήσουμε. Εάν μπορώ να κλείσω την πόρτα να πάμε μέσα. Μάλιστα, έχουμε ευθύνη, Κύριε. Χώνεψέ το λοιπόν, αδελφέ. Αδελφή, τι είσαι, χώνεψέ το. Ότι έχουμε ευθύνη. Και ενδιαφέρει. Είναι μια ελεημοσύνη αυτή προς τον συνάνθρωπο, την οποία του τη στερούμε όσοι το μπορούμε να το κάνουμε. Η αμέσως συνέχεια είναι η εξής περίπτωση, που είναι συσχετισμένη, και επιτρέψετε μου. Είπατε κάποτε ότι η ελεημοσύνη μας γλιτώνει, μας σώζει δηλαδή, μας γλιτώνει, έτσι το χαρακτηρίζει, και από την κόλαση ακόμη. Εγώ όμως είμαι πτωχός. Δεν έχω να κάνω ελεημοσύνη. Θα κολλαστώ, ώστε τόσο άδικος είναι ο Θεός. Ωραίος συλλογισμός, καρνιρισμένος και ρετουσαρισμένος ο συλλογισμός. Και έχει σχέση κατά κάποιον τρόπο με την προηγουμένη ένσταση, που σου λέγει ότι θα με καλέσει και θα με καθίσει το σκαμέ εμένα, εάν δεν διέθεσα τον εαυτό μου και για τον άλλον. Διότι αν θα ενθυμίστε, η εντολή είναι όχι μόνο να αγαπήσεις τον πλησίον των θεών σου, αλλά και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και αν τον αγαπήσεις με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διανοιά σου, με όλη την ισχύ σου, την ισχύ σου, τι ακτινοβολία έχει, τι δύναμη έχει, τι πορτοφόλι έχει, τι θέση έχει, τι πώς επηρεάζει. Όχι μόνο να πιάνεις το τηλέφωνο και να κάνεις μεταθέσεις, αλλά τι δύναμη έχει. Αν τη διαθέσεις αυτή τη βαρύτητα που έχει, την ισχύ που έχει, το εκτόπισμα που έχει, να βοηθήσεις τον άλλον στην περίπτωση αυτή. Εδώ θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να πω το εξής, ένα ωραίο που έχει ένας πρώτος ερμηνευτής των γραφών Ευθύμιος ονόματι και λέγει το εξής. Γιατί πολλοί άνθρωποι την ελεημοσύνη την τοποθετούν μόνο μέσα στο χρήμα. Ο πτωχός ο Λάζαρος είχε χρήματα, έκαμε κανένα έλεος? Και τούτης έκαμε έλεος με τη μακροθυμία του. Τον βοήθησε τον πλούσιο. Αδιαφόρως αν δεν ήθελε αυτός να πάρει τίποτα από τον Λάζαρο, από τη μακροθυμία του, από τη ζωή του, από την υπομονή του, από όλα αυτά τα πράγματα. Αδιαφόρως έτερον εκάτερον. Η ελεημοσύνη λοιπόν δεν περιορίζεται μέσα στο να σου δώσω ένα εκατοστάρικο, στο να σου δώσω ένα χιλιάρικο, στο να σου πληρώσω το νίκη, να σου πληρώσω το φως, ένα γραμμάτιο κλπ. Που σου είναι μια θηλιά και να σε διευκολύνω. Είναι μύριοι οι τρόποι που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ελεημοσύνη. Ακούστε λοιπόν τι λέει αυτός ο Άγιος άνθρωπος και τότε θα παρηγορηθείτε το θέμα αυτό, αν δεν έχετε δραχμές να κάνετε ελεημοσύνη, όπως είχα τοποθετήσει εγώ στην ομιλία εκείνη, όταν ομιλούσα. Πότε θα είναι τελεία η μέρα, γιατί από εκεί πιστεύω θα είναι αυτό, γιατί είναι το τελευταίο σημείο μας, που έλεγα ότι απαραίτητον είναι ο άνθρωπος να κάνει ελεημοσύνη την ημέρα, έτσι κατά κάποιον τρόπο ρετουσάρει την ημέρα του και να είναι τελεία Αγία, ειρηνική και αναμάρτη. Λέγει λοιπόν το εξής. Ουχή δια χρημάτων μόνον εστίν ελεήν, αλλά και λόγου. Καν μηδέν έχει δια δακρύων. Ποικίλος γάρ ο τελεημοσύνης τρόπος και πλατεία αυτή η εντολή. Ελεηθίσον το δε εντάσταμεν παρά ανθρώπων, εκεί δε παρά Θεού. Δεν έχεις λέει χρήματα, έχεις λόγια να παρηγορήσεις. Έχεις να μιλήσεις σε έναν άλλον γι' αυτόν και τον ελεείς ενδιάμεσα. Σας λέγω ένα πράγμα που κάνουμε τα ζώα που δεν κάμαμε εμείς. Διαβάστε στις 24 του μηνός Μαρτίου το βίο του Αγίου Αρτέμονος,
Και θα δείτε εκεί ότι όταν τον μάρτυρα αυτόν τον εβασάνιζαν αδίκως, ένα λάθη, μια έλαφος, πήγε στον εισαγγελέα και τον κατηγόρησε. Και του λέει να επέμβει, διότι γίνεται αυτό και αυτό. Μια έλαφος. Βέβαια, η έλαφος είναι ένα άλογο ζώο. Οδηγήθη δια χάριτος Κυρίου και έγινε, θα μου πείτε. Αν το άλογο ζώο οδηγείται από χάρη Κυρίου, εγώ λογικό γιατί να μην έχω αυτή τη χάρη του Κυρίου και να οδηγηθώ να κάνω κάτι παρενφερές, να βοηθήσω έναν άνθρωπο που αδικείται, που υποφέρει, που βασανίζεται. Γιατί δεν το κάνω? Γιατί δεν θέτω τον λόγο μου τουλάχιστον, αν όχι το πορτοφόλι μου, γιατί τον διαθέτω? Και αν πάλι λέει δεν έχεις λόγο, δάκρυα λέει δεν έχεις, δάκρυα δεν έχεις. Δηλαδή να προσευχηθεί, να κλάψει. Μπορεί να μπορεί να τα πεις με το στόμα, να είσαι βραδύγλωσσος. Σαν το Μωσή που έλεγε στο Θεό ότι δεν πάω να κάνω αυτή τη δουλειά, εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Νόμιζε ο Μωσής ότι χρειαζόταν να είναι καταφρεσβή, να είναι δικηγόρος, πρεβεζούρος, να κάνει του καλά, ξέρω όπως λένε, να κάνει να γκρεμίσει το Φαραώ. Όχι, για τη χάρη του μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό του το λέει και εδώ πέρα. Είναι ποικίλοι, λέει, τρόποι που μπορεί να ελεήσει έναν άνθρωπο εδώ και θα σε ελεήσει ο Θεός εκεί. Έτσι γράφει. Έτσι λέει. Και αν μου επιτρέψετε να πω, και έτσι είναι. Χαρά στους ανθρώπους που θα θελήσουν να το εννοήσουν αυτό. Σταματώ, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ. Και είναι μερικά ακόμη που ίσως να μας απασχολήσουν ένα βράδυ ακόμη, που νομίζω ότι ωφελούν το θέμα αυτό, γιατί πολλοί μας βρίσκουμε απαντήσεις που είναι πολύ στα μέτρα μας.